Άδικα και εδώ στο Ηράκλειο και σε κάθε μεγάλη πόλη μαζεύονται μαθητές, φοιτητές για να διαδηλώσουν για όλη αυτή τη συσσωρευμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στα σχολεία και στις σχολές, διάφορα ξυμένα ζητήματα λόγω της υποχρηματοδότησης που υπάρχουν, αλλά πάνω απ' όλα για να σταλεί ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση ότι δεν θα δεχτούμε να κατατεθεί το νομοσχέδιο που βγήκε και είπε ο κ. Σπερακάκης, ας πούμε, για ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Και την ίδια στιγμή που εξάγεται ένας πόλεμος στην Παλαιστίνη, έχει και αντιπολεμικό χαρακτήρα αυτό το συλλαλητήριο, αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, που παλεύει για το δίκαιο αίτημά του να τερματιστεί η κατοχή και να έχει το δικό του κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.